Φίλοι, είναι ιδιαίτερη και μοναδική στιγμή για μένα, γιατί μέσα από 5 χρόνια εργόδους προσπάθειας μπορέσαμε και καταφέραμε το καλύτερο δυνατό σε μια δύσκολη χρονική στιγμή για όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε όλοι μπροστά μας να εξελίσσονται σε έργα παντού, στα Μουδανιά, στην Τρίγλια, στην Καλλικράτεια, σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να σας καλωσορίζω σήμερα εδώ, στα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου στη Νέα Καλλικράτεια, διότι για μένα ήταν ένα προσωπικό στοίχημα η περαιτέρω πορεία μας ως παράταξη, όπως επίσης και η εκ νέου υποψηφιότητά μου ως Δήμαρχος, καθώς όλα θα εξαρτιόταν από την ανταπόκριση και την αντιμετώπιση που θα αποκόμιζα από τους συμπολίτες μας κατά την υλοποίηση των έργων που είχαμε υποσχεθεί στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο του 2014. Βλέποντας όμως ότι η προσπάθεια ανταμείβεται, βλέποντας ότι ο κόσμος μας αγκάλιασε, βλέποντας ότι ο κόσμος μας πιστεύει, βλέποντας ότι η συνείδηση των συμπολιτών μας αλλάζει, μας όθησε στη σκέψη να συνεχίσουμε. Να προχωρήσουμε μεθοδικά και βήμα-βήμα στη δημιουργία υποδομών που αλλάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας, όπως επίσης και το προφίλ και την ταυτότητα της νέας Προποντίδας. Τα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου σηματοδοτούν την απαρχή της καινούργιας μας προσπάθειας για ακόμη μια πιο δημιουργική τετραετία, όπου όλοι εσείς τη ζητάτε, βλέποντας ότι η ψήφος σας δεν πήγε χαμένη. Βλέποντας ότι το ήθος, η τιμιότητα και η εργατικότητα οδήγησαν τη νέα Προποντίδα να είναι σήμερα πραγματικά αιτία να συζητιέται παντού στη Χαλκιδική και στην Κεντρική Μακεδονία γενικότερα για το πώς μπορεί ένας μεσαίος Δήμος όπως ο δικός μας να υλοποιεί έργα αυτού του μεγέθους από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν ανοιχτά, απλά οργανώνονται σωστά από τις υπηρεσίες μας με ταυτόχρονη καθοδήγηση και συνεργασία με τους αιρετούς. Παράγουμε έργο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους, τους δηλώνουμε ότι δεν θα κουραστούμε ποτέ να προσφέρουμε και να αγωνιζόμαστε για τον τόπο μας και για τους ανθρώπους μας.